παράταση έως τις 12 Ιουνίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η παράταση ισχύει για όλες τις περιοχές όπου έχει γίνει η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Για τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην Αλλοδαπή, η ημερομηνία αυτή παρατείνεται έως 3 Ιουλίου. Στις 12 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων μετά από τη νέα παράταση που δόθηκε. Στο μεταξύ έχουν ψηφιστεί δύο νέοι νόμοι στις 13 και στις 21 Απριλίου που αφορούν την εξαγορά δασικών εκτάσεων, την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων και τα πρόδειλα σφάλματα. Επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Δεν έχουν μειωθεί τα παράβολα και βέβαια δεν έχουν γίνει ατελώς όπως γράφονται και ακούγονται σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για άλλη μια φορά επισημαίνεται πως είναι αναγκαίο για όλους τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν τις περιουσίες τους, ακόμη και αν θεωρούν πως δεν είναι δασικές ή ακόμη και αν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία με το κτηματολόγιο. Υπάρχουν αρκετά λάθη στην ανάρτηση των δασικών χαρτών. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν αμπελώνες, δενδροκαλλιέργειες ή ακόμα και χωράφια, τα οποία φαίνονται ως δασικές εκτάσεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Επίσης, καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έχουν γράψει και έχουν τονίσει κατ' επανάληψη ότι οι οροφωτογραφίες του 1945 πάνω στις οποίες βασιζόμαστε έχουν στην καλύτερη περίπτωση ακρίβεια 10 μέτρων, κάτι που σημαίνει ότι τα σφάλματα πολλαπλασιάζονται. Αν και δεν θέλουμε να γινόμαστε κουραστικοί, επειδή βλέπουμε ότι πάρα πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι κινδυνεύει η περιουσία τους από αυτήν τη διαδικασία, ενημερωτικά να τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι πρώτον πρέπει να ελεγχθούν οι ιδιοκτησίες ολονών, να ελέγξουμε ακόμα και τα χωράφια τα οποία δεν φανταζόμαστε ότι είναι δασικά. Και δεύτερον, σε όποιες ιδιοκτησίες υπάρχει πρόβλημα, σε όποια αγροτεμάχη υπάρχει πρόβλημα, να υποβάλουμε οπωσδήποτε αντίρρηση. Διότι αλλιώς, ακόμα και αν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή συμβόλαια, θα χάσουμε την περιουσία μας. Και στην περίπτωση που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, θα δούμε ότι μετά την ανάρτηση που θα γίνει τους επόμενους μήνες, θα σβήσει το όνομα του ιδιοκτήτη και θα γράφει ελληνικό δημόσιο. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή όλων να δώσουν την πρέπουσα σημασία σε αυτήν τη διαδικασία, για να μην βρεθούν προεκπλήξεων.